Άρνος Online Education, βρισκόμαστε όλοι εδώ, οι δικοί σου δάσκαλοι, στη μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια arnos.gr, για να συζητήσουμε την τρίτη άσκηση πάνω στο τετράδιο εργασιών για τις μονάδες μέτρησης επιφάνειας. Να συγκρίνεις, λέει, τις παρακάτω επιφάνειες χρησιμοποιώντας τα σύμβολα αυτά εδώ. Δηλαδή, πρέπει να πούμε αν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από κάτι άλλο ή αν είναι ίσα μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε παιδιά στο πρώτο. 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Τι είναι ως προς τα 12 στρέμματα? Περισσότερα, λιγότερα ή ίσα? Εμείς παιδιά γνωρίζουμε ότι... Τι γνωρίζουμε? Ότι το ένα στρέμμα είναι ίσο με 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Το ένα στρέμμα ισούται με 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Χιλιαπλασιάζουμε δηλαδή. Άρα αν είχαμε 12 στρέμματα, δεν θα λέγαμε ότι είναι 12 επί 1.000. Δεν θα είναι δηλαδή 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα παιδιά, τα 12 στρέμματα είναι πόσα επίσης? 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα παιδιά, αυτά εδώ τα δύο μεταξύ τους είναι τελικά τι? Δεν είναι ίσα? Όσα έχω από εδώ δεν έχω και από εκεί. Άρα βάζουμε εδώ το σύμβολο ίσο. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. 75 τετραγωνικά εκατοστά. Τι είναι ως προς τα 750 τετραγωνικά χιλιοστά? Άρα παιδιά, θέλουμε μία σχέση που να συνδέει τα τετραγωνικά εκατοστά με τα τετραγωνικά χιλιοστά. Τι μάθαμε στο σχολικό βιβλίο? Ότι το ένα τετραγωνικό εκατοστό ισούται με 100 τετραγωνικά χιλιοστά. Ή από την άλλη μεριά, ότι το ένα τετραγωνικό χιλιοστό είναι το ένα εκατοστό του τετραγωνικού εκατοστού. Λοιπόν, ας διαλέξουμε το ένα από τα δύο. Το ίδιο είναι. Το ένα τετραγωνικό εκατοστό είναι πόσα? 100 τετραγωνικά χιλιοστά. Για να το γράψουμε λίγο. Το ένα τετραγωνικό εκατοστό ισούται με 100 τετραγωνικά χιλιοστά. Εμείς όμως, παιδιά, έχουμε 75 τετραγωνικά εκατοστά. Άρα τα 75 τετραγωνικά εκατοστά δεν ισούται με 75 φορές το 100. Δηλαδή, 75 επί 1 μας κάνει 75 και βάζουμε και 2 μηδενικάκια. Αν κάνουμε, παιδιά, τον πολλαπλασιασμό, θα βγάλουμε 7.500 τετραγωνικά χιλιοστά. Άρα, παιδιά, τα 75 τετραγωνικά εκατοστά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι στην πραγματικότητα πόσα? Είναι 7.500 τετραγωνικά χιλιοστά. Είναι σίγουρα πολύ περισσότερα από τα 750 τετραγωνικά χιλιοστά που έχουμε από την άλλη μεριά. Είναι περισσότερα. Άρα ο αριθμός αυτός εδώ δηλαδή, είναι μεγαλύτερος. Άρα μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Μέσα στη σπηλιά μπαίνει πάντα το μεγαλύτερο, έτσι. Άρα το συμβολάκι θα είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Σωστό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, παιδιά, με το επόμενο. Έχουμε 300 τετραγωνικά εκατοστά από τη μία και 3 τετραγωνικά δέκατα από την άλλη. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Ποιο είναι πιο μικρό? Ή μήπως είναι μεταξύ τους ίσα? Εμείς, παιδιά, μάθαμε στο σχολικό μας βιβλίο τι? Ότι το 1 τετραγωνικό δέκατο ισούται με 100 τετραγωνικά εκατοστά. Ή ισοδύναμα, ότι το 1 τετραγωνικό εκατοστό είναι το 1 εκατοστό του τετραγωνικού δεκάτου. Το ίδιο είναι, έτσι. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Το ίδιο είναι. Το 1 τετραγωνικό δέκατο ισούται με 100. Το 1 τετραγωνικό δέκατο ισούται με 100 τετραγωνικά εκατοστά, παιδάκια. Εμείς πόσα έχουμε? Εμείς έχουμε 3 τετραγωνικά δέκατα. Έχουμε 3. Άρα δεν θα είναι πόσα? 3 φορές το 100, αφού το κάθε ένα τετραγωνικό δέκατο ισούται με 100 τετραγωνικά εκατοστά, άρα 3 τετραγωνικά δέκατα είναι το τριπλάσιο, 3 φορές το 100. Άρα είναι 300 τετραγωνικά εκατοστά. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά τα 3 τετραγωνικά δέκατα πόσα είναι? 300 τετραγωνικά εκατοστά, Μα 300 τετραγωνικά εκατοστά, παιδιά, έχουμε και από την άλλη μεριά. Άρα αποδεικνύεται ότι αυτές οι δύο ποσότητες τι είναι μεταξύ τους? Ίσες. Εκφράζουν το ίδιο πράγμα δηλαδή. Ωραία. Το ίδιο πράγμα εκφράζουν. Καθαρίζουμε το πινακάκι. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε
6 τετραγωνικά μέτρα και 4 τετραγωνικά εκατοστά. Είναι μεγαλύτερος αριθμός, μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό 6,04 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, όταν εμείς λέμε 6 τετραγωνικά μέτρα και 4 τετραγωνικά εκατοστά στην πραγματικότητα, είναι πόσα. 6 τετραγωνικά μέτρα και έχουμε και 4 τετραγωνικά εκατοστά. Παιδιά, τα 4 τετραγωνικά εκατοστά μπορούμε να τα μετατρέψουμε και αυτά σε τετραγωνικά μέτρα ώστε να έχουμε την ίδια μονάδα μέτρησης. Τι μάθαμε στο σχολικό βιβλίο? Για να δούμε τι μάθαμε. Μάθαμε παιδιά ότι το 1 τετραγωνικό μέτρο ισούται με 100 τετραγωνικά δέκατα, έτσι. Ωραία. Με τη σειρά του τώρα, το 1 τετραγωνικό δέκατο ισούται με 100 τετραγωνικά εκατοστά. Άρα από τη στιγμή που εμείς έχουμε 100 τέτοια τετραγωνικά δέκατα, δεν ισούται με 100, επειδή έχουμε 100 τετραγωνικά δέκατα, επί άλλα 100, 100 επί 100, άρα πόσα, 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Ε? Άρα τι παιδιά, το 1 τετραγωνικό μέτρο ισούται με 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Λοιπόν, να το γράψουμε. Το 1 τετραγωνικό μέτρο ισούται με 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν παιδιά με αυτό που έχουμε μάθει τώρα ότι όταν έχουμε τετραγωνικά μέτρα και θέλουμε να τα μεταμορφώσουμε σε τετραγωνικά εκατοστά, πολλαπλασιάζουμε με τι? Με 10.000. 1 επί 10.000 μας κάνει 10.000. Αν όμως είχαμε το ανάποδο, δηλαδή μας έδιναν τετραγωνικά εκατοστά και ήθελαν να τα μετατρέψουμε σε τετραγωνικά μέτρα, το ανάποδο, τότε θα κάναμε διαίρεση. Θα διαιρούσαμε με το 10.000, έτσι. Α, μάλιστα. Καλή ώρα εμείς παιδιά τι έχουμε? Έχουμε τα 4 τετραγωνικά εκατοστά. 4 τετραγωνικά εκατοστά, έτσι. Και θέλουμε να τα μεταμορφώσουμε σε τετραγωνικά μέτρα. Άρα παιδιά θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Θα διαιρέσουμε με 10.000. Άρα άμα κάνουμε εδώ πέρα 4 διά 10.000, σκεφτείτε παιδιά, είναι σαν να έχουμε 4 δεκάκι χιλιοστά. Δηλαδή αυτό, αν το γράψουμε σαν δεκαδικό, δεν θα πάει 0,00, όχι 4, γιατί άμα ήταν έτσι θα μιλούσαμε για 4 χιλιοστά. Μιλάμε όμως για δεκάκι χιλιοστά, 10.000. Άρα θέλει 0,4. Να το, αυτό σημαίνει 4 δεκάκι χιλιοστά. Εντάξει παιδιά. Άρα ουσιαστικά παιδιά, τα 4 τετραγωνικά εκατοστά είναι πόσα είπαμε, 0,0004, δηλαδή 4 δεκάκες χιλιοστά τετραγωνικά μέτρα. Είδατε παιδιά πως το κάναμε, ε? Έτσι παίζουμε παιδιά με τους αριθμούς. Άρα παιδιά, αυτή εδώ η ποσότητα που μας έχει δώσει εδώ πέρα είναι τελικά πόσα τετραγωνικά μέτρα? 6 και άλλα 0,0004 πόσο μου κάνει? 6 και άλλα πόσα, 0 ακέραιες μονάδες, 0,0004. Αν θέλετε παιδιά, μπορούμε και το από πάνω να το γράψουμε με 0,0,0,0 δεκαδικά ψηφία. Άρα με την πρόσθεση έχουμε 4 και 0,4, 0 και 0,0, όλα αυτά μηδενικά, 0 και 6,6. Έχουμε δηλαδή παιδιά 6,0004 τετραγωνικά μέτρα. Ποιος είναι λοιπόν μεγαλύτερος? Αυτός ο αριθμός που μας κάνει 6,0004 τετραγωνικά μέτρα ή ο άλλος αριθμός που είναι 6,04 τετραγωνικά μέτρα? Εδώ παιδιά, αν θυμηθούμε όσα λέγαμε σε προηγούμενο μάθημα όσον αφορά την σύγκριση δεκαδικών αριθμών, θυμάστε έτσι παιδιά, στο κεφάλαιο 26 που είχαμε μιλήσει για τη διάταξη δεκαδικών αριθμών και την αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς. Είχαμε μιλήσει τότε παιδιά γιατί, πώς συγκρίνουμε δύο δεκαδικούς? Πρώτα απ' όλα συγκρίνουμε το ακέραιο μέρος. Αν το ακέραιο μέρος είναι ίδιο, τότε πάμε στο δεκαδικό. Συγκρίνουμε πρώτα τα δέκατα. Αν και αυτά είναι ίδια, τότε πάμε και συγκρίνουμε τα εκατοστά. Ε, θυμόμαστε παιδιά. Έτσι λοιπόν εδώ, αν το παρατηρήσουμε παιδιά με το καλό, θα δούμε ποιος αριθμός είναι πιο μεγάλος, ποιος είναι πιο μικρός. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε παιδιά, έχουμε τους αριθμούς αυτών
Και αυτό. Το ακέραιο μέρος είναι ίδιο. 6 έχει εδώ, 6 έχει και εδώ. Άρα πάμε να συγκρίνουμε το δεκαδικό μέρος. Πάμε πρώτα στα δέκατα. 0 δέκατα εδώ, 0 δέκατα και εδώ. Άρα δεν βγάζουμε άκρη. Πάμε στα εκατοστά. 0 εκατοστά αυτός, 4 εκατοστά ο άλλος. Α, αυτός παιδιά έχει περισσότερα. Άρα τελικά τι συμπεραίνουμε, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιά, ποιος είναι, αυτός εδώ είναι. Άρα το συμβολάκι θα κοιτάζει προς τη μεριά αυτού. Να το έτσι πάει. Το μεγαλύτερο νουμεράκι μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Άρα το 6,04 παιδιά είναι μεγαλύτερο. Άρα βάζουμε αυτό το συμβολάκι. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Έχουμε 408 εκατοστά τετραγωνικά μέτρα και από την άλλη έχουμε 405. Παιδιά, κοιτάξτε. Όταν έχουμε 408 εκατοστά, άμα κάνετε τη διαίρεση, 408 δια 100, θα βγάλει παιδιά πόσο? 4,08. Από τη μία λοιπόν παιδιά έχουμε 4,08 τετραγωνικά μέτρα και από την άλλη έχουμε 405 τετραγωνικά μέτρα. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Τα 405 δεν είναι πιο μεγάλο, Άρα το συμβολάκι δεν θα κοιτάζει έτσι, προς τη μεριά του μεγαλύτερου, που είναι το 405, έτσι. Να το. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Πάμε στο επόμενο. 0,9 τετραγωνικά μέτρα και 9 τετραγωνικά δέκατα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ή αντίστοιχα το μικρότερο? Γνωρίζουμε παιδιά ότι το 1 τετραγωνικό μέτρο λοιπόν ισούται με 100 τετραγωνικά δέκατα. Για να το γράψουμε λίγο αυτό παιδάκια. Το 1 τετραγωνικό μέτρο ισούται με 100 τετραγωνικά δέκατα. Άρα για να πάμε από τα τετραγωνικά μέτρα στα τετραγωνικά δέκατα, τι κάνουμε, πολλαπλασιάζουμε το 100. Εμείς παιδιά έχουμε 0,9 τέτοια τετραγωνικά μέτρα. 0,9 δηλαδή είναι λιγότερο από 1. Άρα αν πολλαπλασιάσουμε με το 100, 0,9 επί 100 θα πάει παιδιά προ διαστολή, δύο θέσεις δεξιά, μία θα πάει μετά το 9. Και άλλη μία θα χρειαστούμε και ένα μηδενικάκι για να πάει πιο δεξιά από το μηδέν υποδιαστολή. Άρα θα γίνει παιδιά 90,0. Αλλά επειδή το μηδενικό στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού δεν έχει καμία αξία, άρα έχουμε 90 τετραγωνικά δέκατα. Άρα παιδιά αυτό εδώ το νουμεράκι είναι 90 τετραγωνικά δέκατα, ενώ από την άλλη έχουμε 9 τετραγωνικά δέκατα. Άρα μεγαλύτερο δεν είναι το 90. Άρα το συμβολάκι δεν θα κοιτάζει από εδώ, Σωστό. Να το. Άρα τα 0,9 τετραγωνικά μέτρα είναι μεγαλύτερο σαν το αριθμό από τα 9 τετραγωνικά δέκατα. Ωραία. Πολύ ωραία παιδιά. Και πηγαίνουμε στο επόμενο που έχουμε 345 345 τετραγωνικά χιλιοστά και από την άλλη έχουμε 34.500 στρέμματα. Τώρα παιδιά, αυτό και λίγο διαστητικά άμα το πάρουμε μπορούμε να καταλάβουμε, ίσως να διασταθούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος, αλλά ας το κάνουμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, για να γνωρίσουμε λίγο το στρέμμα. Το στρέμμα παιδιά, το ένα στρέμμα γνωρίζουμε ότι είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Ένα λεπτάκι, να το γράψουμε. Το ένα στρέμμα γνωρίζουμε ότι είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Ωραία. Άρα από τη στιγμή εμείς παιδιά που έχουμε 34.500 στρέμματα, πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι? Ουσιαστικά από τη στιγμή που εμείς έχουμε στρέμματα και θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε τετραγωνικά μέτρα, όπως εξηγήσαμε και στο σχολικό βιβλίο, πολλαπλασιάζουμε επί 1000. Άρα τις 34.500 στρέμματα, αν τις πολλαπλασιάσουμε παιδιά επί 1000, ξέρετε πόσα μηδενικά θα έχουμε? Για να δούμε. 345 θα έχουμε. 3 μηδενικά αυτά και άλλα 3 μηδενικά εκείνα, θα έχουμε παιδιά, δείτε πόσα μηδενικά, 6 μηδενικά. Άρα πάμε παιδιά σε τάξη πλέον, πάμε στα εκατομμύρια και στις εκατοντάδες εκατομμύριων έχουμε 345 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Είδατε πόσο μεγάλος παιδιά είναι αυτός ο αριθμός, Δηλαδή παιδιά αυτό εδώ, αυτή η ποσότητα είναι 345 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Παιδιά, ποιος αριθμός είναι ο μεγαλύτερος, αυτός ή αυτός που έχει να κάνει με τετραγωνικά χιλιοστά? Καταλαβαίνουμε λοιπόν παιδιά και διαστητικά ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι, αυτός,
34.500 στρέμματα, δηλαδή 345 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Είδατε, παιδιά, πώς αρχίζει η διέστηση και η παρατηρητικότητα και μας βοηθάει να αποφαινόμαστε και να απαντάμε πιο εύκολα και πιο άμεσα. Εδώ όμως, παιδιά, κοιτάξτε, γιατί η άσκηση έχει ένα μικρό τυπογραφικό. Εδώ είναι, παιδιά, ταφχή. Ταφχή τι εννοεί? Ταφ τετραγωνικά χιλιοστά, που είναι πολύ μικρούλι, ή ταφ τετραγωνικό χιλιόμετρο, που είναι πολύ μεγάλο. Εδώ λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα δίλημα. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, αποσαφηνίστε το με το καλό, με το δάσκαλο και τη δασκάλα. Αν είναι τετραγωνικό χιλιοστό, τότε, παιδιά, οι 34.500 θέματα είναι περισσότερα, όπως το βάλαμε. Αν όμως, παιδιά, εδώ πέρα είναι τετραγωνικό χιλιόμετρο, τότε, παιδιά, για να το σκεφτούμε πάλι, τα 345 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι τι? Εμείς, παιδιά, γνωρίζουμε το 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο ισούται με 1000 στρέμματα. Το 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο, παιδιά, γνωρίζουμε ότι ισούται με 1000 στρέμματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, παιδιά, γιατί αριθμό μιλάμε, έτσι. Άρα, τα 345 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι 345 παιδάκια επί 1000 στρέμματα, δηλαδή 345.000 στρέμματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, παιδιά, ότι αν εδώ πέρα ήταν κανονικά με τετραγωνικά χιλιόμετρα, τότε, παιδιά, καταλαβαίνουμε γιατί αυτό μιλάμε. Άρα αυτό το νουμεράκι είναι πόσα? 345.000 στρέμματα. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε μόλις 34.000 στρέμματα. Ποιο είναι μεγαλύτερο, οι 345.000 ή 34.500 στρέμματα? Προφανώς, παιδιά, μεγαλύτερο είναι αυτό το νουμεράκι, έτσι. Άρα, αν ήταν, παιδιά, τετραγωνικά χιλιόμετρα εδώ πέρα, τότε μεγαλύτερο θα ήταν αυτό εδώ. 345 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 345.000 στρέμματα. Λοιπόν, αποσαφηνίστε το αυτό, παιδιά, με το δάσκαλο, τη δασκάλα. Αν εδώ πέρα εννοεί τετραγωνικά χιλιοστά ή τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εμείς, παιδιά, δώσαμε την απάντηση και για τα δύο σενάρια. Και πάμε και στο τελευταίο, όπου από τη μια έχουμε 95 τετραγωνικά μέτρα και από την άλλη 0,095 στρέμματα. Ποιο είναι μεγαλύτερο, ποιο είναι μικρότερο? Εμείς, παιδιά, γνωρίζουμε ότι το κάθε στρέμμα είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Αφού λοιπόν το ένα στρέμμα ισούται με 1000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή εν τη αυτή περιπτώσει, παιδιά, όταν έχουμε στρέμματα και θέλουμε να τα μεταμορφώσουμε σε τετραγωνικά μέτρα, πολλαπλασιάζουμε επί 1000. Αν είχαμε τετραγωνικά μέτρα και θέλαμε να τα μεταμορφώσουμε σε στρέμματα, θα κάναμε το αντίστροφο, θα διδρούσαμε το 1000. Λοιπόν, ωραία. Εμείς, παιδιά, έχουμε 0,095 στρέμματα και θέλουμε να τα μεταμορφώσουμε σε τετραγωνικά μέτρα. Άρα, αν πολλαπλασιάσουμε επί 1000, η υποδιαστολή, παιδιά, από τη στιγμή που πολλαπλασιάζουμε, πάει δεξιά. Και πάει δεξιά, παιδιά, πόσες θέσεις? Τρεις θέσεις, γιατί έχουμε τρία μηδενικά στο 1000. Άρα με μία θέση θα πάει εδώ, με άλλη μία θέση αν μετακινηθεί θα πάει εδώ, και αν μετακινηθεί και άλλη μία θέση θα πάει εδώ, μετά το 5. Άρα θα γίνει 95,0. Αλλά όσα μηδενικά, παιδιά, και να βάλουμε στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία απολύτως αξία, άρα γράφουμε πιο απλά 95 τετραγωνικά μέτρα. Άρα, παιδιά, τα 0,095 στρέμματα ουσιαστικά είναι 95 τετραγωνικά μέτρα. Μα 95 τετραγωνικά μέτρα έχουμε και από την άλλη. Άρα αυτά τα δύο τι είναι μεταξύ τους τελικά? Ίσα. Μια απολαυστική άσκηση, παιδιά, πάνω στην σύγκριση ποσοτήτων επιφάνειας που ήταν εκφρασμένες στις περισσότερες περιπτώσεις σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Απολαύσαμε λοιπόν, παιδιά, σε συνδυασμό με όσα μάθαμε στο σχολικό μας βιβλίο όλα αυτά τα υπέροχα πραγματάκια. Και όποιο παιδάκι, παιδιά, είπαμε, δεν θυμάται εδώ όσα είχαμε συζητήσει, παιδιά, τότε στο κεφάλαιο 26, πάνω στη διάταξη και σύγκριση δεκαδικών αριθμών,
Ή όσα έχουμε συζητήσει, παιδιά, στο κεφάλαιο 29, ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς, και στο κεφάλαιο 30, η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς. Θα πάτε, παιδιά, στην ιστοσελίδα με το καλό www.arnos.gr στα μαθηματικά της 5ης Δημοτικού και θα μελετήσετε τα βιντομαθήματα που έχουμε κάνει για αυτά τα κεφάλαια και θα τα θυμηθούμε, παιδιά, πάλι σίγουρα. Οτιδήποτε θελήσετε, παιδιά, όλοι οι δάσκαλοι της δικής σου εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr είναι πάντα στη διάθεσή σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στη διεύθυνση info@arnos.gr για να σας φροντίσουμε, παιδιά, να σταθούμε πλάι σας με αγάπη, με μεράκι και καλή διάθεση και όλα να πάνε κατευχήν, ώστε μαζί να φτάσουμε με το καλό στην αρμονία της μαθηματικής σκέψης του λόγου και της αρμονίας της μαθηματικής αντίληψης και μαζί να φτάσουμε στην κορυφή της γνώσης, το φως και την εξέλιξη. Να είστε πάντα καλά, υγεία και καλή συνέχεια να έχετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ θερμά.